Μια μέρα ήταν ένας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο και στο αμφιθέατρο είχε πάρα πολύ κόσμο, καλή ώρα όπως εδώ, και πάνω στη σκηνή, στην έδρα του, είχε ένα βάζο, ένα γυάλινο βάζο. Και δίπλα είχε μια κανάτα με μεγάλες πέτρες. Και είπε στους φοιτητές, θα βάλω τις πέτρες μέσα στο βάζο και μετά θα σας κάνω μια ερώτηση. Όντως βάζει τις πέτρες μέσα στο βάζο και τους λέει, γεμίζει μέχρι πάνω το βάζο και λέει, είναι γεμάτο το βάζο τώρα? Και λένε οι φοιτητές, ναι, είναι γεμάτο. Σκύβει λοιπόν κάτω από την έδρα, παίρνει μια σακούλα με χαλίκια, με μικρές πετρούλες και αρχίζει και αδειάζει την πέτρα, τη σακούλα με τα χαλίκια μέσα στο βάζο με τις πέτρες. Και επειδή τα χαλίκια ήταν πιο μικρά, πήγαιναν γύρω-γύρω από τις πέτρες, κάλυπταν τα κενά και γέμισε μέχρι πάνω τώρα το βάζο. Άρχισε να γελάνε οι φοιτητές φυσικά και τους ρωτάει, είναι γεμάτο τώρα το βάζο? Και λένε τώρα, ναι, είναι γεμάτο το βάζο. Σκύβει άλλη μια φορά από κάτω, παίρνει μια σακούλα με άμμο, αρχίζει και ρίχνει την άμμο μέσα στο βάζο. Η άμμο πιο λεπτή, πήγαινε δεξιά-αριστερά, κάλυψε τα κενά και γέμισε μέχρι πάνω και τότε συμφωνήσαν όλοι ότι όντως τώρα είναι γεμάτο το βάζο. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας? Κάποιοι είπαν ότι όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμα, πάντα χωράει να βάλεις και κάτι ακόμα. Για το δικό μας το παράδειγμα όμως, θα το πάμε λίγο πιο πίσω και θα δούμε ότι οι πέτρες είναι οι δραστηριότητες το 20% και τα χαλίκια είναι οι δραστηριότητες το 80%, οι λιγότερο σημαντικές. Αν δεν βάζαμε τις πέτρες μέσα στο βάζο πρώτα, δεν θα χωρούσαν να μπουν μετά. Αν γεμίζαμε το βάζο δηλαδή με χαλίκια ή με άμμο, δεν θα μπορούσαν να μπουν μετά οι πέτρες. Οπότε δείτε στη δουλειά σας και στη ζωή σας ποιες είναι οι πέτρες, ποια είναι τα χαλίκια και πάντα στην ημέρα σας να φροντίζετε πρώτα να βάζετε μέσα τις πέτρες.